Άκου να σου πω, άκου Σοφία. Σχόλιο και ξανασχόλιο. Άκου Σοφία. Εγώ κάνω την κριτική μου όπως την κάνω, αλλά δεν επιτρέπω κατά καμία έννοια η χιδιότητα να πρωταγωνιστεί. Ο Γιώργος Λιάγκας έχει δίκιο. Να του κάνει άλλη κριτική, αδερφέ, πέσαν οι μάσκες, το Πάσχα στα εκεί το πράγμα, είδε λογοπολιτικά κτλ. Αυτά που λέει ο Βελόπουλος, επειδή έχουμε συζητήσει και σου είπα, από το ΠΕΧΗ έχει ένα, δεν έχει τρία. Έχει ευφυΐα, δεν έχει παιδεία. Δεν έχει χαρακτήρα, δεν έχει ήθος. Όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια. Τώρα ξαφνικά τι πάει. Πάει να κολλήσει του Λιάγκα ότι είναι, πώς το λένε, αμυγδαλιά. Δεν είναι αμυγδαλιά. Ό,τι και να κάνεις, ο Λιάγκας είναι πλάτανος. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, εγώ έχω να προσθέσω τούτο ότι η χιδιότης δεν χωράει. Η χιδιότης δεν χωράει. Περισσεύει. Και γιατί είναι πιο προσβλητικό για την δημοκρατία να είναι εκτός ο Στίγκας και η δική του και όχι ο φορέας της ελληνικής λύσης. Να πάει να κάνει κολονοσκόπηση. Λέει, πέστε μου αυτό το αστείο τι είναι η κολονοσκόπηση. Πες μου πού το βρίσκεται το αστείο, πάει να κάνει κολονοσκόπηση. Πού απάντησε γι' αυτό το λόγο τώρα. Τι είναι η προεκλογική περίοδος που είπαμε που όλα επιτρέπονται, όχι, όλα ακούγονται, όλα μεταφέρονται. Δεν υπάρχουν περίοδοι στην οποία επιτρέπεται η χιδιώτης. Δεν υπάρχουν. Έτσι, δεν είναι. Χθες τα βιάσανε να λέει ψέματα ότι έδινε δωρεάν το βιβλίο με τις επιστολές του Χριστού. Ναι, και βγαίνει βίντεο και λέει 18 ευρώ. Δεν είναι ο άνθρωπος, είναι φθηνός. Είναι φθηνός. Είναι φθηνός, όπως και το κάνουμε. Εντάξει, μέσα στη... έδινε τις διευκρινήσεις, γιατί αυτό να σας πω κάτι. Το τι λέει στη Βουλή, το τι μεταφέρεται μετά, είναι τελείως διαφορετικό. Μετά το 2000, τότε, το 2004, τον είχα κάνει πέρα γιατί δεν είναι. Και μου ήρθαν επιστολές. Και όποτε θέλει αυτός δημοσιεύει, αν θέλει. Που έλεγε σε κλιπαρό να έρθω γονατιστό, να πω στο γραφείο, να μου δώσει σημασία και τέτοια. Αυτά λοιπόν δείχνουν έναν άνθρωπο, ο οποίος σέρνει από πολύ χρόνο όλα αυτά τα πράγματα τα οποία καταμαρτυρά ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας για μένα εντάξει, έχει κάνει μια επιλογή, κάπου τα βρήκε, κάπου βλέπει διέξοδο αύριο, κάπου βλέπει ένα ρόλο αυτιά ή κάτι άλλο και παίζει κασελάκι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στη μέση της διαδρομής. Στην αρχή δεν ήταν έτσι. Από εκεί πέρα όμως η χιδιώτης και εν πάση περιπτώσει τι να αποδείξει ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας τι να αποδείξει. Να μπω τώρα σε προσωπικά δεδομένα. Όχι. Θα μπω. Όχι. Θα μπω. Α, όταν ο Λιάγκας λοιπόν έχει επιτυχίες στο ωραίο φύλλο, οι οποίες είναι πάνω του μεσόρου. Πάνω του μεσόρου. Δεν έχει ανάγκη να αποδείξει. Δεν έχει ανάγκη να αποδείξει τι. Τώρα ο άλλος μας λέει αυτά και αυτά και αυτά. Άσε τώρα μη συνέγγιση μας πειρασμών. Άντε. Τι, για την οικογένεια, άντε. Βέβαια. Βέβαια. Ο Τσίπρας έφερε τον Γιώργο τον Τσίπρα. Ναι. Ξάδερφος. Ο Κασελάκης έφερε το μικρό το Κασελάκι. Εντάξει. Δεν υπάρχει καθόλου. Ξαδερφάκι. Ναι, δεν υπάρχει καθόλου, Σοφία μου, δεν υπάρχει καθόλου νεποτισμός. Νεποτισμός είναι μόνο στη δεξιά. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει καθόλου. Ο καθένας φέρνει και ένα ξαδερφάκι. Ο καθένας φέρνει και ένα, δεν άκουσα. Ξαδερφάκι, ξαδερφάκι. Δεν είναι κακό τώρα να βλέπεις την έννοια της οικογένειας αλλά να την απλώνεις. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το παιδί, το οποίο έχει δρόμο μπροστά του όπως και το κάνουμε. Δεν έχει. Κασελάκησον. Κασελάκης ο αρχηγός, έπρεπε να διευκρινίσει ότι είμαστε ξαδέρφοι εκ πατρός. Όχι, είστε εκ των μητρός και είστε κασελάκι δεσκηδίου. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου. Ρε τι πλάκα είναι. Καλά τώρα, στη λεπτομέρεια εσείς εστιάσατε. Όχι, έτσι και μου το έκανε εμένα αυτό ο Γιώργο. Όχι, θα είχαμε κουβέντα μια ημέρα ολόκληρη. Τι πέτρε, Γιώργο. Για εσάς, για κάποιους άλλους δεν είναι. Και πετά τέτοια μπαλάκια, είναι δυνατόν. Ναι. Είναι δυνατόν. Ναι. Ρε, κάτω, κάτω. Ναι. Στο μέλλον θα υπάρξει διακρίνηση. Κασελάκη, γιατί πήγατε με τον κύριο Κασελάκη, τελπά. Να καταρχήν είμαστε ξαδέρφια εκ πατρός. Όχι. Είσαστε εκ νονάς.
Έχει την ίδια νονά. Βρεάσε μας τώρα, άσμα. Να τον ρωτήσουμε και αυτόν, μήπως και σε αυτόν ενεφανίσει ο Σταυρός. Γιατί? Στην κολυμπή θα ξέρω εγώ. Ένα σημάδι αυτό πρέπει να έχει εμφανιστεί σε όλους. Εκεί αυτό που δεν ήταν τότε. Ναι. Ε? Τι δεν ήταν τότε, δεν κατάλαβα. Αριστερά και δεξιά σοφία, για το σύλλογο δεν υπάρχει παραδελικότητα. Τι είχε αριστερά και δεξιά. Ήταν χερουβίμ και σεραφείμ, αλλά δεν τα έλανε. Αφήστε τα τώρα αυτά. Το θαύμα είναι θαύμα. Το βλέπουν όλοι, απλά κάποιοι Σιριζέοι αντιδρούν απέναντι στο θαύμα. Και ο συμβολισμός έχει τη σημασία του και την αξία του. Όχι, Σοφία, δεν είναι αυτό. Τι? Είναι ότι χρησιμοποιείται ο χριστιανισμός, τώρα δεν αποδεικνύεται. Βέβαια. Υπάρχει ένα δωρεάν. Προεκλογικά δεν χρησιμοποιείται. Κυρία Σοφία, υπάρχει βαφτίσια χωρίς κάμερα. Έχει τη συμβαφτίσια χωρίς φωτογραφική μηχανή μέσα. Δεν ξέρω. Και μιλάμε προσφάτως, μιλάμε τώρα κοντά στο 90, έτσι. Ναι. Επομένως, τι, όταν εσείς θέλετε το θαύμα. Κάποιος, έλα εδώ, τράβα μια φωτογραφία, ένα σταυρός πρώτη φορά. Εσείς θέλετε το θαύμα. Αφισβητώ. Είναι παραμύθι. Τι παραμύθι. Μη μου λέτε τώρα ότι είναι βαβούρα, από το... Βαβούρα, ιστορία, για τη βάπτιση βαφτί του Παπαδιαμάντη. Τα χρησιμοποιεί όλα. Τα χρησιμοποιεί όλα. Όλα. Δεν χρησιμοποιεί τίποτα. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνο. Θα γίνει σπουδαίος. Θα γίνει σπουδαίος. Και έγινε σπουδαίος. Και γιατί σας ενοχλεί εσάς η σπουδαιότητα το οποιοδήποτε. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο. Θέλω να σας πω ότι δημιουργείται ένα θέμα. Μια πανεθνική σεβέρδιας προσωπικότητα με πολλά κόμματα και του Κοινοβουλίου και εκτός Κοινοβουλίου τον ήθελαν στο ψηφοδέλτιό τους. Τον ήθελα. Θυμάμαι στη γειτονιά, ένα ωραίο παιδί, ο Φίλιππα. Μαλώναν δύο φίλοι σας στη γειτονιά σας. Συγγνώμη, μου φίλμα. Γιατί φίλοι μαλώναν. Τον ήθελε η Μαριγούλα, τον ήθελε η Αντωνία, τον ήθελε η Μαρία, τον ήθελε η Αργυρό, όχι αυτή της Αριστοτέλου. Εδώ. Όμως, τον πήρε η Ασπασία. Ο Παύλος δεν τον ήθελε. Τον πήρε η Ασπασία, τον Φίλιππα. Έτσι λοιπόν τώρα, κυρία Σοφία, όλα τα κόμματα τον θέλανε, η Νέα Δημοκρατία τον πήρε. Τι να κάνουμε. Κέρδισε. Μπουκάλα και η Αντωνία, μπουκάλα και η Μαρία, μπουκάλα και η Αγκυρό, βέβαια. Όλοι μπουκάλα. Εγώ θα σας πάω τώρα στην Επιτροπή της Βουλής και μετά να το συνδυάσουμε τις συναντήσεις που είχε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος. Εξάλλου, κυρία Σοφία, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Τον Μπελέρηγη τον έχουμε, πρώτον γιατί ηρωποιείται μέσα από το ράμα. Και τα λοιπά. Αν είχε εκλεγεί δήμαρχος δεν τον θυμόταν κανείς σήμερα από όλους λάθους. Δεν θα είχε ασχοληθεί κανείς. Ναι. Λοιπόν, έχει όμως και άλλους. Τι έχει. Ε. Ποιους άλλους. Δεν έχει πυροδήμα. Πυροδήμα δεν έχει. Ναι, άλλο τώρα είναι. Άλλο εκπέμπει ο πύρος. Και αυτός είναι από την Βόρειο Ήπειρο. Ναι, ναι, εκπέμπει κάτι το διαφορετικό όμως. Δεν είναι άλλη ηρωική οικογένεια ποια. Στην Αλβανία. Ναι. Το παλικάρι που θυσιάστηκε. Κατσίφας, ναι. Πώς? Η οικογένεια Κατσίφα, δεν λέτε. Τώρα πώς λέω, τι άλλο λέω. Ναι. Η αδερφή του είναι υποψήφια με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Σωστά, ναι. Με επικεφαλή τον κύριο Φίλιππα Καμπούλη. Ναι. Θα σας πω ότι όσοι θέλουν να τιμήσουν τον αγώνα των βορειοπειρωτών έναντι του καθεστώτος που τους καταπιέζει, έχουν Μπελέρη, έχουν πυροδήμα, έχουν και Κατσίφα.